Σήμερα θα σου δείξω πώς θα τοποθετήσεις μία ανακουφιστική βαλβίδα λαδιού και για ποιο λόγο στον κινητήρα της μοτοσικλέτας Malaguti Spectre 125 GB. Ένα ακόμα επεισόδιο αναβάθμισης, το επεισόδιο 3, αναβάθμιση 3, εδώ στο κανάλι Phantom Duck, μόλις ξεκίνησε. Phantom Duck, το παπί φάντασμα. Ναι, λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε στο γκαράζ της μοτοσικλέτας Phantom Duck Malaguti Spectre 125 GB, και σου έχω ήδη δείξει τα προηγούμενα δύο επεισόδια της σειράς πώς αναβαθμίσεις τη μοτοσικλέτα Malaguti Spectre 125 GB, πώς να αλλάξεις τον εργοστασιακό εγχυτήρα καυσίμου που είναι εδώ μέσα από αυτόν που έχει δύο τρύπες σε έναν άλλον να βάλεις που είναι με τέσσερις τρύπες για να ψεκάζει πιο πολύ καύσιμο, και στο επεισόδιο 2 που είδαμε πώς να βγάλεις εδώ πέρα το καπάκι του κινητήρα του συμπλέχτη και να αλλάξεις τα τέσσερα λατήρια με πιο σκληρά, ώστε να έχεις πιο γρήγορη αύξηση των στροφών του κινητήρα αλλά και πιο πολύ ροπή. Άρα με πιο πολύ ροπή και με αύξηση στροφών πιο γρήγορα και με πιο πολύ έγχυση καυσίμου, δηλαδή γιατί όχι και για πιο πολύ υποδύναμη. Όταν λοιπόν τα κάνεις αυτά και πειράζεις το μηχανάκι πια και αρχίσει και να μένει υποδύναμη, λογικά θα ανέβει και πιο πολύ η θερμοκρασία του λαδιού, το λάδι θα αρχίζει να βράζει αφού είναι αερόψυκτο, και έτσι λοιπόν θα πρέπει να κάνεις κάτι ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία του λαδιού σταθερή και έτσι να προστατεύουμε και να εμποδίζουμε να ανέβει η θερμοκρασία του λαδιού κι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν εδώ στην τάπα που μετράς το λάδι, απλά βγάζεις την τάπα και τοποθετείς μία ανακουφιστική βαλβίδα λαδιού, που είναι αυτή η βαλβίδα που σου δείχνω εδώ στις φωτογραφίες, η οποία ως σκοπό έχει να φεύγουν οι αναθυμιάσεις της μηχανής και να πηγαίνουν στην ατμόσφαιρα, ώστε το λάδι να μην υπερθερμαίνεται τόσο πολύ. Βέβαια θα μου πεις ότι έχει τη δική του ανακουφιστική βαλβίδα ο κινητήρας, αλλά αφού το πειράζεις και το αυξάνεις την υποδύναμη, τις στροφές, τη ροπή, όπως είπαμε, περισσότερη έχει η καυσίμου, χρειάζεται και άλλη ανακουφιστική βαλβίδα. Οπότε αυτή εδώ η βαλβίδα είναι της UMA Racing, η οποία απλά είναι με σπήρωμα και τη βιδώνεις αντί για την τάπα. Δεν έχεις πια τάπα, αλλά αυτή η βαλβίδα είναι και τάπα. Και όπως σου δείχνω εδώ στο βίντεο, αν την πατήσεις τη μέση ακριβώς, αποσπάτε σε δύο κομμάτια για να μην την ξεβιδώνεις συνέχεια αν θες να μετρήσεις το λάδι. Απλά στο μισό κομμάτι που αφαιρείται από πάνω, το άλλο μισό που μένει εκεί, μπορείς να βάλεις ένα dipstick, αλλά πιο μακρύ dipstick, και να μετράς και το λάδι για να μην την ξεβιδώνεις κάθε φορά. Και επίσης υπάρχει και μια ξεχωριστή αγορά που είναι το σωληνάκι που θα το βάλεις μετά από πάνω, έτσι κάπως εδώ θα το βάλεις γύρω γύρω, κάπως εδώ μέσα, και θα το βάλεις να καταλήγει κάτω. Σου έχω στην περιγραφή του βίντεο και στα σχόλια το link για να πάρεις αυτή τη βαλβίδα για να τη βιδώσεις εδώ, και ξεχωριστή αγορά και το σωληνάκι σε πολλούς χρωματισμούς για να το τοποθετήσεις. Έτσι λοιπόν οι αναθυμιάσεις που μαζεύονται μέσα από το λάδι, γιατί το λάδι μαζεύει αναθυμιάσεις όσο ζεσταίνεται, θα φεύγει από αυτή τη βαλβίδα και από το σωληνάκι που είναι βιδωμένο πάνω και θα καταλήγει κάτω και θα βγαίνει. Γράψε ένα σχόλιο, κάνε και ένα like στο βίντεο και κάνε εγγραφή, και σε περιμένω στο επόμενο βίντεο εδώ στο Phantom Duck, όπου θα είναι ή ταξιδιωτικό βίντεο ή κάποιο βίντεο αναβάθμισης.